Λοιπόν, Άννα, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα φέτος, πες μας πώς ήταν η προετοιμασία για τον Απόλλωνα, ποιες είναι οι επιθυμίες οι δικές σου και οι επιθυμίες της ομάδας για το φετινό πρωτάθλημα. Η προετοιμασία πήγε πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Ευτυχώς κύλησε χωρίς τραυματισμούς, που είναι το κυριότερο, πιστεύω. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος. Παίζουμε το Σάββατο κόντρα στο Γάλλο. Σίγουρα θέλουμε την νίκη. Νομίζω ότι βγαίνουμε εβδομάδα με τη εβδομάδα και κάθε εβδομάδα στόχος είναι η νίκη, ώστε να φτάσουμε στο τέλος πρωταθλήματος και να πετύχουμε το στόχο μας. Επιστρέφετε σε ένα γήπεδο που είχε χαθεί η άνοδος εκεί. Ναι. Ποια συναισθήματα θα πάτε? Βέβαια έχουν αλλάξει πράγματα. Αλλάξει πολλά πρόσωπα, αλλά σίγουρα για την ομάδα είναι... γυρίζει σε ένα γήπεδο που ήταν ένα δύσκολο τέλος. Πιστεύω ότι θέλουμε να πάμε με ενθουσιασμό και να αρχίσουμε καλά μια χρονιά που πριν 2 χρόνια έχει τελειώσει με όχι καλό τρόπο. Τι είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει φέτος τον Απόλλωνα? Έχει αλλάξει κάτι ή θα έχει το ίδιο μέταλλο σε κάθε παιχνίδι, νίκη? Γιατί νομίζω, αυτό ακούσαμε. Θα πάμε με αυτά που μας έχει πει ο coach. Δηλαδή ο coach κάθε χρόνο προσπαθεί να χτίσει στο μυαλό της κάθε αθλήτριας το ίδιο μέταλλο που έχει, με πείσμα, και προχωράμε μπροστά για το μόνο στόχο που είναι η νίκη σε κάθε παιχνίδι. Εσύ φέτος είσαι ακόμα καλύτερη να προσφέρεις και άλλα πράγματα? Σίγουρα θέλω να προσφέρω ό,τι καλύτερο. Είμαι επιλογή του coach και της ομάδας και θέλω να βγάλω ό,τι καλύτερο στο γήπεδο. Καλή επιτυχία και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.